Νέε δηλώσει από τον Αμπού Ομπέιντε, τον εκπρόσωπο των ταξιερχείων Αλ-Κασάμ, δηλαδή την στρατιωτική πτέρυγα τη Παλαιστινιακή Τρομοκρατική Οργάνωση Χαμά, αναφέρουν πω ο Ισραηλινός στρατό έχει υποστεί απώλειες. Καταστρέψαμε 27 Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα μόνο τι τελευταίε 48 ώρε, αποκάλυψε μεταξύ άλλων. Πιο συγκεκριμένα, όσο ο συνολικό αριθμό απολειών φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τους 10.000 στη Γάζα, νέες δηλώσεις δημοσιεύθηκαν από τον εκπρόσωπο των ταξιαρχείων Αλ-Κασάμ της Χαμά, ονόματι Ουμπέιντε. Μέσω του καναλιού του στο Telegram και όσο οι συγκρούσει συνεχίζονται μεταξύ της Χαμά και του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα, ο Ουμπέιντε δήλωσε πως κατά τις τελευταίες 48 ώρες οι μαχητές του κατέστρεψαν μερικώς ή ολοκληρωτικά 27 Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα. Παράλληλα πρόσθεσε πως επιτέθηκαν οι Ισραηλινές δυνάμεις με δεκάδες οβίδες όλμων και συμμετείχαν σε μάχες σώμα με σώμα με τους Ισραηλινούς προκαλώντας βαριές απώλειες. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις δηλώσεις του Ουμπέιντε. Αν και ο αριθμός των τεθωρακισμένων απολειών του Ισραηλινού στρατού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, είναι σίγουρο πω μια επιχείρηση όπω η χερσαία εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα είναι αναπόφευκτο να επιφέρει πολλέ απώλειες στην επιτιθέμενη δύναμη εξαιτία τη φύσεω του Αστικού Πολέμου και συγκεκριμένα του αντάρτοπολέμου. Τα τεθωρεξμένα οχήματα είναι βάλωτα σε τέτοιε συνθήκε, μια και μπορούν κυριολεκτικά να ανατιναχθούν από έναν και μόνο εχθρικό στρατιώτη. Οι υπόγειε κρυψόνε και τούνελ τη Χαμά δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ταξιαρχιών Αλκασάμ της Χαμάς που δημοσιεύθηκε εχθές Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, οι Παλαιστίνοι μαχητές έχουν καταστρέψει μερικώς ή ολοκληρωτικά 98 τεθωρεξμένο οχήματα του Ισραηλινού στρατού από τότε που ξεκίνησε η χερσαία εισβολή της Ιερουσαλήμ στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Οκτωβρίου. Μέσα σε αυτά τα οχήματα περιλαμβάνονται κύρια άρματα μάχη, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού και μάχη πεζικού, ακόμη και μπουλντόζες του Ισραηλινού σώματος μηχανικού που καταστρέφουν τι υπόγειες υποδομέ τη Χαμά. Οι Ισραηλοί δεν έχουν προβεί σε δημόσιε δηλώσει σχετικά με τι επίσημε απώλειε κατά την εισβολή, οπότε το παραπάνω νούμερο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Οι ταξιαρχεί Αλκασάμ σημείωσαν πω ένα από τα αποτελεσματικότερα όπλα του είναι οι αντιαρματικέ ρουκέτε για ΣΥΝ 105, ενώ στο πλωστάσιό του βρίσκονται και αρκετά ντρόουν καμικάζι, αλζαουάρι και όλμη μικρή εμβέλεια, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθω κατά συγκεντρώσει Ισραηλινών στρατευμάτων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.